στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος, λέει ο Γιάννης Ρίτσος σε ένα ποίημά του. Και αυτή ακριβώς η φράση μας έδωσε την έμπνευση, την ιδέα να αφιερώσουμε το φετινό Συμπόσιο Γλυπτικής στην ειρήνη. Είναι το 10ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής που πραγματοποιείται από το Δήμο Ηρακλείου μέσω της ΔΚΕΗ, της Κοινοφελούς Επιχείρησης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Θα πραγματοποιηθεί στο Βενεράτο από 3 έως 23 Ιουλίου. Πρέπει να σας πω ότι συμμετέχουν καλλιτέχνες, όπως κάθε φορά εξάλλου, και από άλλες χώρες, όχι μόνο Έλληνες. Συγκεκριμένα φέτος έχουμε από τη Συρία και από την Ισπανία. Αυτό ακριβώς δίνει και τη διεθνή διάσταση του συμποσίου. Ένα συμπόσιο που έχει ξεκινήσει από το 2006 και συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια από το Δήμο Ηρακλείου και φέτος σε συνεργασία, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη των κοινοτήτων και βεβαίως των τοπικών επιχειρηματιών. Οι πρόεδροι του Βενεράτου, του ΣΥΒΑ, των Κερασίων και της Αυγενικής έχουν βοηθήσει, έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια το Συμπόσιο Γλυπτικής. Το ίδιο κάνουν και φέτος και προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους να έρθουν, να το επισκεφθούν για να δουν πώς ένας όγκος μαρμάρου με το χρόνο, με τη δουλειά των καταξιωμένων καλλιτεχνών μετατρέπεται σε έργο τέχνης. Η Περιφέρεια Κρήτης με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχει στο 10ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής που γίνεται στο Βενεράτο. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που το συμπόσιο αυτό έρχεται ξανά και ξεκινάει μετά από μια μικρή διακοπή. Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Πιστεύουμε ότι η Κρήτη έχει τεράστιες δυνατότητες στον πολιτισμό. Είναι πλέον ένα συμπόσιο το οποίο είναι αφιερωμένο στην ειρήνη, επίκαιρη όσο ποτέ αυτές τις μέρες. Και για μας ήταν μια σπουδαία κίνηση να αφιερωθεί στην ειρήνη και έτσι συμμετέχουμε και στηρίζουμε αυτό. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό που το συμπόσιο γίνεται στην ενδοχώρα της Κρήτης. Έτσι δίνουμε το μήνυμα ότι η Κρήτη μπορεί να διοργανώσει σπουδαία πράγματα τόσο στα οικαστικά όσο και στον πολιτισμό τον οποίο έχει ως προμετωπίδα. Συμποσίου Γλυπτικής που γίνεται στο Βενεράτο με συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης. Προδικάζουμε ότι και η φετινή διοργάνωση είναι επιτυχημένη όπως και οι 9 προηγούμενες. Φέτος μετέχουν στο συνέδριο 4 Έλληνες δημιουργοί και 2 αλλοδαποί, ένας Σύρος και ένας Ισπανός. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά που θα δούμε φέτος θα είναι, όπως είπα και πριν, εξίσου ενδιαφέροντα, τουλάχιστον αν όχι ακόμη καλύτερα από αυτά που είδαμε στο παρελθόν.